Περιφερειακές Ήμουνε, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, σεβαστοί πατέρες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στη σημερινή τελετή του αγιασμού του κτίσματος του Συλλόγου μας. Συγχωρήστε μου τη συγκίνηση, αλλά σήμερα όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά νιώθουμε πολύ συγκινημένοι και έχουμε ιδιαίτερη χαρά, διότι το όνειρο ζωής παίρνει σάρκα και οστά. Πριν προχωρήσω, θέλω να πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Κώστα τον Βαρελά, ο οποίος λόγω υγείας δεν βρίσκεται, είναι σύζυγός του, από τη Σοφία την Καχρημάνη, από τη Δήμητρα την Μιλή, από τη Βασιλική την Μαστοράκου, από τη Σοφία την Καρνέζη και από τον Αντώνη τον Μιχαλόπουλο. Είναι οι τέσσερις είναι μητέρες παιδιών με πρόβλημα, οι υπόλοιποι και εγώ που είμαι πρόβλημα, έχουμε δικό μας πρόβλημα. Κινητικό. Το έργο αυτό πρωτίστως το χρωστάμε στον πατέρα Κωνσταντίνο Σέρο και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Πηγέλλας του Αγίου Νικολάου, που μας παραχώρησαν το οικόπεδο, με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια του Μητροπολίτου, του Σεβασμιωτάτου κυρίου κυρίου Ιακώβου και του Θεοφιλεστάτου κυρίου κυρίου Πανίκου. Από το 1996 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος, με πρωτεργάτη στον Πάρη τον Κολέμη, πρώτο πρόεδρο και τον αείμνηστο Κώστα Ουλή, μέχρι και σήμερα έχουμε αλλάξει 6 χώρους. Διότι κάθε φορά που ο χώρος που μας φιλοξενούσε δινόταν στη συνέχεια σε έναν άλλο φορέα. Ο τελευταίος χώρος που είμαστε, που είχαμε μείνει, ήταν το σχολείο Κουρτακίου. Από εκεί πραγματικά δεν φύγαμε, διωχθήκαμε. Με όλη τη σημασία της λέξεως. Δόθηκε το κτίσμα του σχολείου στη χρήση του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Η απάντηση ενός αντιδημάρχου κουδουνίζει στα αυτιά όλου του Συμβουλίου, διότι προτιμά να δώσει το χώρο στους ψηφοφόρους του παρά σε εμάς. Αυτό το γεγονός μας πείσμωσε όλους, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και το προηγούμενο και το τωρινό, μας δυνάμωσε, κάναμε πέτρα την καρδιά μας, βάλαμε φτερά στα πόδια μας, γιγάντωσε τη θέλησή μας και πήραμε μια απόφαση πολύ δυνατή. Θα παλέψουμε για ένα δικό μας κέντρο δραστηριοτήτων με τις απαραίτητες προδιαγραφές. Να σας πω, τον ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο και αν τον δω θα του το πω, γιατί η δική του συμπεριφορά μας όπλησε με πολύ δύναμη, όσοι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βεβαίως μας έλειπε το οικόπεδο. Και σαν από μηχανής Θεός, ο πατέρας Κωνσταντίνος μας μίλησε για την πρόθεση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Πηγέλλας για παραχώρηση ενός οικοπαίδου. Αμέσως ξεκινήσαμε τις διαδικασίες, προκειμένου να διευθετηθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Αλλά για να φτάσουμε εδώ στη σημερινή μέρα, κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν πάρα πολύ και οφείλω να τους ευχαριστήσω δημόσια. Είναι ο δικηγόρος κύριος Βασίλειος Πέζος, η συμβολιογράφος Ευαγγελία Σωτηροπούλου και η μηχανικός κυρία Αναστάζια Γιαννακάκη, που με άοκνες προσπάθειες κατάφεραν αυτό που βλέπετε σήμερα. Αλλά αγαπητοί μου συμβολίτες, δικαιολογήστε μου τη συγκίνηση, τίποτα δεν θα καταφέρναμε εμείς, αν εσείς όλοι, όλος ο αργολικός κόσμος, δεν ήταν στο πλάι μας, όποτε κι αν το ζητήσαμε. Σταθήκατε δίπλα μας στις λαχιοφόρους που κάναμε, στα εκάστοτε παζάρια, αλλά και πολλοί από εσάς, αντί στεφάνων, στο θάνατο προσιλών σας προσώπων, μας δώσατε χρήματα. Όλοι σας με τον τρόπο σας και τη δυνατότητά σας έχετε βάλει ένα λιθαράκι σε αυτό το κτίσμα που θα δούμε τέλειο αργότερα. Εμείς να πληρώνουμε τα υλικά και διάφοροι τεχνικοί να περαιώσουμε το κτίσμα. Θα φέρουμε ήδη κουζίνας, ηλεκτρικά ήδη, ράφια για τα πράγματά μας. Σε αυτό το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης θα υλοποιούνται προγράμματα αγιοπλαστικής, χειροπλαστικής, χορού, μουσικής, μαγειρικής. Επίσης εδώ θα παρασκευάζονται και όλα τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής με τα οποία ήδη μας έχετε γνωρίσει στα κατά καιρούς παζάρια μας, με τα παραδοσιακά γλυκά, μαρμελάδες και λικέρ. Από κάποιο γραφείο βουλευτού με ρώτησαν από πού παίρνουμε χορηγίες. Σας απαντώ ένα μεγάλο όχι. Δεν έχουμε από πουθενά χορηγία. Ό,τι
συγκεντρώσει και αρχίζουμε το κτίσμα μας, είναι από τους αρρωγούς, από τους φίλους του συλλόγου που δίνουν ετήσια συνδρομή 10 ευρώ, αλλά έχουμε 350-380, άρα έχουμε ένα σίγουρο εισόδημα 4.000 ευρώ και όλα τα άλλα είναι αυτά που προείπα, σχολώντας τα έργα των παιδιών, τα πύληνα, τα κέρινα και τα γλυκά, οι μαρμελάδες και τα λικέρ. Ευελπιστούμε σταδιακά να χτίσουμε το ισόγειο, διότι ήδη η κυρία Γιαννακάκη, η μηχανικός που είναι δίπλα μου, έχει προγραμματίσει 3 δωμάτια που εκεί θα φιλοξενούνται παιδιά όταν οι γονείς για 2-3-5 βράδια θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει το παιδί τους να βρίσκει μια στέγη και να μην τριγυρνά από συγγενή σε συγγενή. Επίσης εκεί τα παιδιά θα κάνουν αυτόματη διαβίωση για να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται, να αυτονομηθούν. Για τη σημερινή εκδήλωση, αφού ευχαριστήσω όλους σας που είστε εδώ, θέλω να ευχαριστήσω το ζεύγος της Τουρκίας και του Σωτήρη Σελή που μας προσφέρουν τα εδέσματα που θα ληφθούμε. Και κάτι άλλο, ευχαριστώ Λουκία, δεν σε βλέπω πουθενά, ο Σωτήρης και η Λουκία